Σήμερα το φως κέρδισε και ελπίδα συλλογικά γίνεται το μέλλον. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι από χθες το βράδυ ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επικρατώντας με θριαμβευτικό τρόπο της αντιπάλου του Εύης Αχτσιόγλου. Η σκέψη μου είναι πρώτα απ' όλα με τους πληγέντες στην Θεσσαλία, οι οποίοι, σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Είναι με τους πληγέντες στην Θεσσαλία, οι οποίοι έχουν περάσει μεγάλες δυσκολίες, είναι αυτή τη στιγμή μόνοι τους και έχουν μπροστά μια άλλη μεγάλη δυσκολία. Εύχομαι η πολιτεία να τους σταθεί στο πλευρό τους και να λάβει κάθε προληπτικό μέτρο από εδώ και πέρα. Έχω την υποστήριξή μας όλων. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα η συνάντηση του νέου Προέδρου Στέφανου Κασελάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο γραφείο του τέος Πρωθυπουργού στη Βουλή, προτού ο Στέφανος Κασελάκης αναλάβει τα νέα καθήκοντά του στη Κουμουνδούρου. Στέφανε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και από κοντά. Σου εύχομαι να είσαι σιδεροκέφαλος. Έτσι λένε εδώ. Πιστεύω ότι έχεις ακούσει αυτή την έκφραση ή θα σου χρειαστεί. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι να χαρείς αυτές τις μέρες δίχως ενοχές, γιατί όποιος μπαίνει στην πολιτική πρέπει να ξέρεις οι χαρές δεν είναι περίσχες και οι δυσκολίες είναι συνεχόμενες, είναι πολλές. Οπότε να χαρείς αυτές τις μέρες και μετά να αφοσιωθείς και ότι παρακαταθήκη που αναλαμβάνεις και οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι σημαντικές. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε δυσκολίες μεγάλες, τα γνωρίζεις πολύ καλά και πρέπει να δώσουμε ελπίδα και προοπτική με ενότητα και με συντροφικότητα. Κρατάω από τις τεστινές του δηλώσεις μια φράση, αυτό που είπες ότι στους συντρόφους ο πρώτος είναι πρώτος, αλλά και ο δεύτερος είναι πρώτος. Δεν είναι όπως το NBA, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Μάλλον εσύ πλήρες του NBA από μένα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω το baseball καθόλου. Δεν είναι. Δεν όχι, έτσι είναι. Στους πολέμους ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Λέω στους συντρόφους, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι πρώτος. Έτσι. Ο κύριος Κασελάκης ευχαρίστησε χθες το βράδυ τα 150.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινώνησε με την Εύη Αχτσιόγλου που τον συνεχάρει για την νίκη του, ενώ και εκείνος με τη σειρά του της έδωσε συγχαρητήρια για τον αγώνα της. Επειδή όντως η υποψηφιότητά μου ήταν κινηματική εξ αρχής, οφείλω να δώσω την ευγνωμοσύνη μου από την καρδιά μου στους εθελοντές της καμπάνιας μου. Χωρίς εκείνους δεν θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Και επίσης στους εθελοντές όλων των συνυποψηφίων μου και στους εθελοντές όλων των εφορευτικών και όλου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εσείς κάνετε γιορτή δημοκρατίας, αυτή τη διαδικασία και σας ευχαριστώ ολόψυχα. Πρέπει να ευχαριστήσω ολόψυχα τον Νίκο τον Παπά. Πού είναι ο Νίκος? Δούσε Νίκο, όπου και να σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Την τελευταία εβδομάδα έχεις υπάρξει μέλος της ομάδας μας ως πραγματικός σύντροφος και σε ευχαριστώ πραγματικά την καρδιά μου. Με υψωμένη την αριστερή γροθιά και με συνθήματα ότι δεν θα ξεμπερδέψετε με την αριστερά, η Εύη Αχτσιόγλου έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον νέο πρόεδρο ότι θα είναι παρούσα την επόμενη μέρα αλλά και η εγγυήτρια της αριστερής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη συμμετοχή και τις δύο Κυριακές στην κάλπη έδειξε ότι η κοινωνία κοιτάζει προς τα εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν και κάθε μία που προσήλθε στην κάλπη. Έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυναμικά παρόν για να δώσει τις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές μάχες που έρχονται. Χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις εκλογές στην παράταξη, τηλεφώνησε τόσο στον Στέφανο Κασελάκη όσο και στην Εύη Αχτσιόγλου, όπου συνεχάρηκε τους δύο για τον αγώνα που έδωσαν. Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μητσοτάκης συνεχάρει τον κύριο Κασελάκη για την νίκη του και τον κάλεσε να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Το γύρο του κόσμου κάνει είδηση της εκλογής του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του κόμματος.
Τα διεθνή μέσα αναφέρουν πως ένας trader στην Goldman Sachs και outsider της πολιτικής αναλαμβάνει το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ και διαδέχεται τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ξένος τύπος στέκεται περισσότερο στο γεγονός ότι ένας νέος στην πολιτική που οι πολίτες της Ελλάδας δεν γνώριζαν ούτε το πρόσωπό του πριν σχεδόν ένα μήνα, κατάφερε μέσω μιας επιδέξιας καμπάνιας στα social media να ηγηθεί ενός κόμματος που προηγουμένως είχε δεχτεί βαριά ήττα.